Μην ξεχνάτε να make music happen, γιατί your dreams come true. Λέγομαι Λευτέρης Δικαίος. Σας ξέρω, με ξέρετε. Έχω τελειώσει το Electronic Music Production, το Level 1 και το Level 2, εδώ πέρα. Πήρα γνώση, εμπειρία, επαφές, πολύ βασικό, το networking. Και αυτή τη στιγμή μπορώ και γράφω τη δικιά μου μουσική. Παίζω μουσική, είμαι resident DJ στο D-Book. Γεια σας, με λένε Μαργαρίτα, a.k.a. Maggie Casey Apsiadu Eagle Terrellian, το καινούριο που έρχεται. Και έχω τελειώσει το Electronic Music Production στη SAE Athens. Ονομάζομαι Απόστολος Κούδρας. Είμαι απόφοιτος του Electronic Music Production της SAE Αθηνών. Με λένε Λίλη. Ασχολούμαι με τη μουσική παραγωγή. Έχω τελειώσει στο EMP της SAE. Και παίζω και μουσική. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χρόνης. Γνωστός ως Subdose στον κόσμο. Ναι, και κάνω μουσική. Ονομάζομαι Σπυρίδουλα Σταύρου. Το καλλιτεχνικό μου είναι DJ Σπέρι. Ασχολούμαι με τη μουσική παραγωγή και το DJing και είμαι απόφοιτος της SAE. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν εμπειρία, σαν vibe, γενικά δάσκαλοι, τα παιδιά, full επιρροές μουσικές. Το γεγονός ότι τελειώναμε το μάθημα κάποιες φορές το βράδυ κατά τις 9-9.30 ώρα και μπορεί να κατεβαίναμε όλοι μαζί κάτω στο λόμπι και καθόμασταν και μιλάγαμε για αυτά τα οποία είχαμε κάνει στο μάθημα, είχαμε πει, μιλάγαμε μία ώρα επιπλέον. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν κάναμε ένα μάθημα μέσα στην αίθουσα, το οποίο ξεκινούσαμε για να μάθουμε για τους oscillator και για τους LFO και γενικά πώς λειτουργεί ένα synthesizer. Το οποίο εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα τη SAE δεν είχα ιδέα πως ανοίγει το Ableton. Αυτό. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, πήρα βάσεις τις οποίες τώρα μπορώ να εξελίξω και έκανα και όμορφες παρέες γενικά. Και μόνο που ερχόμουν, πέρναγε όλη η SAE από το μυαλό μου. Εντάξει, ήταν τρομερή εμπειρία, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Να έρθω έτσι για ένα μήνα. Λίγο να κάτσω με τα παιδιά, να κάτσω να ακούσω το Throttler, το Lip Barton. Δεν θέλει κανείς να τελειώσει αν έρθει εδώ. Γενικά και οι καθηγητές με βοήθησαν πάρα πολύ. Είχαν μεταδοτικότητα και ήξεραν ακριβώς. Σηκώναμε το χέρι να κάνουμε μία ερώτηση και απλά μου λέγανε θα είναι η επόμενη μου απάντηση αυτό που θες να με ρωτήσεις. Καταλαβαίναν τι ξέραμε και τι δεν ξέραμε, ώστε να μας καθοδηγήσουν κατάλληλα. Και σίγουρα το να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον με άτομα που μοιράζονται το ίδιο πάθος με σένα και τις ίδιες ανασφάλειες και άγχος για το μέλλον είναι πολύ σημαντικό. Γενικά έκανα και πολλές συνεργασίες, πήρα βοήθεια από πολλούς συμφοιτητές μου αλλά και από παλιότερους μαθητές. Ιδανικές εγκαταστάσεις, πολύ καλό κλίμα, πολύ καλό networking, ξεκινώντας από την Blastelin που ήταν και το πρώτο μου release, από το οποίο release κιόλας με έμαθαν και αρκετοί στην Ελλάδα. Όλο το crew, including του Σταύρου, όλο το crew του EMP2 είναι εξαιρετική παραγωγή, εκαστός στο είδος του. Είναι καταπληκτική εμπειρία, πραγματικά, δεν το λέω έτσι τυχαία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το πήρα απόφαση και ήρθα, γιατί με παρακίνησαν φίλοι μου και εμένα, πρότεινα να έρθω. Ήμουν ακριβώς στο σημείο που έπρεπε να πάρω μια απόφαση για το ότι θέλω να εξελίξω τη μουσική μου. Θα παραμείνω DJ ή θα ανέβω ένα level, ας πούμε, θα κάνω το upgrade και θα γίνω μουσική παραγωγός. Θα ήθελα, δηλαδή τώρα που με έχετε φέρει εδώ πέρα στην SSL, θέλω να κάτσω να παίξω λίγο. Αλλά εντάξει, άλλη ώρα, μετά. Αυτό που θα έλεγα στους σπουδαστές τώρα του EMP, να κάνουν αυτό που θέλουν, να γουστάρουν αυτό που κάνουν, δηλαδή να βγάζουν τη μουσική από μέσα τους, να μην το κάνουν μόνο και μόνο επειδή αυτό παίζει τώρα ή αυτό ξέρω εγώ για το hype που λέμε. Η συμβουλή μου είναι να έρθουν εδώ με το ίδιο πάθος που κουβαλάνε μέσα τους όταν παίζουν μουσική, όταν γράφουν μουσική, γιατί θα ακολουθήσει μια εμπειρία που θα τους αρέσει πάρα πολύ και θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στο όνειρό τους.
Στους νέους σπουδαστές του EMP θα τους έλεγα να αδράξουν την ευκαιρία αυτή που τους δίνεται, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθείς σε έναν τόσο καλωστημένο χώρο με τόσο κατρακτισμένα άτομα να σου κάνουν μάθημα. Πρέπει να ακούς πάρα πολύ καλά αυτά που σου λένε και να πιστεύεις πραγματικά στις δυνατότητες σου, τους ώστε να πετύχεις αυτό το οποίο θέλεις. Να το πάρουν σοβαρά και πιστεύω ότι χρειάζεται και πολύ μελέτη και πολύ εξάσκηση και να μην το δουν ότι εντάξει, καλλιτεχνικό είναι, θα ασχοληθώ μια ωρίτσα και κάτι έγινε. Μετά είναι σαν το σύνδρομο του αθλητή με το καυτό χέρι που λένε στο μπάσκετ. Άμα βγει ένα κομμάτι, φτιάχνει ψυχολογία. Άμα φτιάχνει ψυχολογία, γράφει καλύτερη μουσική. Άμα γράφει καλύτερη μουσική, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνεις ένα release. Επομένως, αν θα μπορούσα να συμβουλεύσω κάτι, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι το don't give up. Δηλαδή, το πιο σημαντικό από όλα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργήσουν φιλίες και καλούς συνεργάτες μέσα στη σχολή, να προσπαθήσουν ένας να μάθει από τον άλλον και ό,τι μπορούν να κερδίσουν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να αφήσουν τον εαυτό τους να το αγκαλιάσουν. Να θυμάστε ότι without music, life would be a mistake. Keep it real. Make music happen. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα έλεγα ότι είναι το μότο μου, τόσο στη ζωή μου όσο και στην παραγωγή, think long, write short. Σαε family forever! Βγήκα καλά, είσαι χαζοχαρούμενο.